Αύριο ξεκινάει το σχολείο τουρισμού του Ρχείου. Είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε στη Χίου. Ήρθαμε σήμερα να ετοιμαστούμε. Είναι μια εκδήλωση μη κερδοσκοπική, εθελοντική, όπου θα προσπαθήσουμε να τονώσουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες των επαγγελματιών του τουρισμού του νησιού. Ένα κομμάτι που εκφράζει τις αξίες και τις σκέψεις του σχολείου τουρισμού είναι ο εθελοντισμός, πράγμα που αποδεικνύεται περίτρανα και εδώ στη Χίο, μια και μεγάλη ομάδα επαγγελματιών αλλά και ανθρώπων του τουρισμού βοηθάει αυτή τη διοργάνωση, με το Δήμο φυσικά, και πραγματικά αυτό ικανοποιεί γιατί αντιμετωπίζουμε όλη αυτή τη διοργάνωση σε μια κινητοποίηση πολιτών αλλά και επαγγελματιών του τουρισμού και της εστίασης για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το τουριστικό προϊόν, κάτι που είναι κεφάλαιο για την πατρίδα μας. Πόσο κόσμο περιμένετε αύριο? Περιμένουμε γύρω στους 300 ανθρώπους αύριο. Φυσικά έχουμε, εντάξει, φανταζόμαστε ότι κάποιοι δεν θα μπορέσουν να έρθουν λόγω υποχρέωσεων, αλλά από εκεί και πέρα είναι ανοιχτές οι πόρτες να έρθουν και άνθρωποι που ίσως να μην έχουν δηλώσει ακόμα. Mm-hmm. Θα θέλαμε να γεμίσει το ομήριο. Θα θέλαμε να το δούμε γεμάτο. Υπάρχει εμπειρία από άλλο μέρος? Τα σχολεία τουρισμού ξεκίνησαν στην Καλαμάτα από το 2014. Έχουν γίνει εκεί 7 διοργανώσεις και το Σχολείο Τουρισμού ΟΝΤΟΥΡ, που είναι μια σύμπραξη του Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας και του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, έχει ήδη δουλευτεί στον Πόρο, στην Κατερίνη, στη Σκιάθο και η Χίος είναι ο 4ος σταθμός.